έπεσε στο λάκκο της δήλωσης που έκανε χθες για κυπριακή δημοκρατία, που είναι κοινή δημοκρατία, είπε... Ε, όλων και παρέχει δικαιώματα και στους τουρκοκύπριου πολίτε. Όταν είσαι άπλιστο και όταν τα θέλει όλα, πολλέ φορέ υποπίπτει σε σφάλματα. Διότι δεν μπορεί από τη μια να λέει ότι έχει δικό του κράτο και από την άλλη να λέει ότι υπάρχει κοινή κυπριακή δημοκρατία. Και ορθό ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τον κάλεσε να αφήσει το ψευδοκράτο, δηλαδή να αλλάξει πολιτική και να ενταχθεί στου θεσμού τη Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεπώ, τι του λέει ο Πρόεδρος τη Δημοκρατία, Όχι μόνο να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και να συμμετάσχει Κόπιας. στους θεσμού. Κόπιασε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Προσέξτε, για να είμαστε σοβαροί. Ναι. Δεν μπορεί να του λε: Έλα στου θεσμού τη Κυπριακή Δημοκρατία όταν μιλά σοβαρά, και μετά να λε ότι θα. Ελέγξουμε ποιε γεωγραφικέ ζώνες θα ελέγχει ο καθένα από τη στιγμή που του λες Επιστρέφει στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ενιαίο κράτο, δηλαδή αποτελείται από μία πολιτεία και μόνο. Τα κράτη χωρίζονται σε ενιαία και σύνθετα, τα ενιαία κράτη αποτελούνται από μία πολιτεία. Τα σύνθετα κράτη από πέραν τη μία πολιτεία σημαίνει ότι. Από τη στιγμή που επιστρέφει, αποδέχεται το ενιαίο κράτο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, ωραία, αφού θα αποδεχτεί το ενιαίο κράτο τη Κυπριακή Δημοκρατία, θα το διαλύσουμε για να φτιάξουμε δύο πολιτείε. Αυτό το νόημα έχει η ουρά περί έναρξη συνομιλίων για, για καθορισμό περιοχών. Λέει, Ακριβώς. η κάθε μία των κοινοτήτων θα έχει την ευθύνη διοίκηση. Ε, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Από τη στιγμή που θα έρθει, θα γίνει αντιπρόεδρο, θα λάβει τι θέσει στο κοινοβούλιο και όλου τι αναλογίε στη δημόσια υπηρεσία, μετά θα διαλύσουμε πάλι το ενιαίο κράτο για να πάμε σε κάτι άλλο. Συνεπώ, η θέση μα θα ήταν χωρί την ουρά, ορθή. Δηλαδή, ναι. επανενσωμάτωση των τουρκοκυπρίων στην κυπριακή δημοκρατία. Ενιαίο κράτο. Ενιαίο κράτο, ναι. Ε, ωραία. Αφού λένε ότι έχουμε κοινό κράτο, ωραία. Ελάτε να επανενταχθείτε και να συζητήσουμε, προσέξτε, να συζητήσουμε επί τη βάση ποιον συνταγματικών αλλαγών μπορεί να γίνει σε μια κοινή εθνοσυνέλευση όπως λέει το συνταγματικό δίκαιο σε όλα τα κράτη του κόσμου για να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα ή ακόμη και να φτιάξουμε ένα νέο Σύνταγμα, αλλά το οποίο θα φτιάξουμε εμείς, οι εκλεγμένοι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ως συντακτική συνέλευση ή αναθεωρητική συνέλευση. Αυτό είναι το πλέον δημοκρατικό και για τους Τουρκοκύπριους και για τους Ελληνοκύπριους. Ωραία, λοιπόν και θα κοπιάσω. Επαφίεται στου ιδίου. Αυτοί θα έχουν το κόστο αν δεν κοπιάσουν. Διότι όταν του προτείνει ολοκληρωμένη πρόταση, δηλαδή να εκλέξουν με βάση τι κοινοτικέ συνελεύσει του εκπροσώπου του και να πάμε σε μια κοινή συνέλευση για να βρούμε χωρί τουρκικού στρατού και χωρί τον οποιονδήποτε άλλο, τότε αν δεν το πράξουν, διεθνώ αυτοί θα μείνουν εκτεθειμένοι. Άρα η πρόταση του Πρόεδρου θα πρέπει να βελτιωθεί. Και Αχή. να κατατεθεί στα, στα Ηνωμένα Έθνη εντό λίγων ημερών. Ότι κοπιάστε στην Κυπριακή Δημοκρατία, σα δεχόμαστε, και μάλιστα για να φτιάξουμε μια κοινή συνέλευση Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων, για να αναθεωρήσουμε το εφιστάμενο Σύνταγμα, για να βελτιώσουμε τι? τα κακώ έχοντα τη ρίχη, όχι να τη διαλύσουμε. Να βελτιώσουμε επί τη βάση ποιου, επί τη βάση του κοινοτικού και των αρχών και αξιών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, που θα είναι η βάση. Τη λύση τη τελική του Κυπριακού. Άρα λοιπόν, εάν βελτιωθεί αυτή η πρόταση, αν κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη, η μπάλα είναι πλέον. Στην τουρκική πλευρά. Ναι. Στην... Διότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν αναγνωρίζουν ακόμη το οποιοδήποτε ομόσπονδο ή συνόμοσπονδο κράτο. Αναγνωρίζουν το κράτο τη Κυπριακή Δημοκρατία που τελεί υποκατοχή. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και λέει ότι στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν. Ε, δεν εφαρμόζεται το κεκτημένο και χρειάζεται ομοφωνία για την εφαρμογή του, δηλαδή και η σύμφωνη γνώμη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί είναι κατεχόμενο έδαφο και δεν μπορεί να ασκεί αποτελεσματική κυριαρχία η Κυπριακή Δημοκρατία. Για ποιο λόγο, λόγω τη κατοχή. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ω ενιαίο κράτο, έχουμε ενταχθεί. Άρα το πρώτο σκέλο τη θέση του Πρόεδρου είναι απολύτω ορθό. Χρειάζεται βελτίωση, προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση που να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και του Τούρκου αλλά και του Βρετανού. Διότι οι Βρετανοί συνένεσαν στο 186 το 1964 ότι δηλαδή κράτο όταν έγινε η Τουρκανταρσία είναι αυτό yeah. τη Κυπριακή Δημοκρατία για να σώσουν τι βάσει του. Ναι. Yeah. Άρα αυτή ah, λοιπόν, η αναγνώριση είναι λοιπόν, η Ιδού η Ρόδο. Ακριβώ. Ιδού και το πείτε μα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννου Χαραλαμπίδη. Αντίστροφη μέτρηση θρύλερ για την ολοκλήρωση.